Σίγουρα όποιος βγάζει τα δρομολόγια και τις ώρες, μισεί εμένα. Ας σηκώνομαι το πρωί ρε. Είναι ungodly hour. Το καταλαβαίνω. Είναι 6 παρά. Περιμένω τον Νίκο να έρθει. Θα φτιάξω έναν καφέ. Γιατί ακόμα δεν... Και θα ξεκινήσω να σας πάρω μαζί μου σε άλλο ένα Metal Trip Vlog. What if that... Τι θα κάνουμε? Θα το πούμε πολύ σύντομα. Ορίστε, και τέτοια ώρα είναι ακόμα ξημέρωτα. Να τους ήρθε και ο Νίκος. Καλημέρα σας. Εγώ έχω πιει ένα καφέ αυτό εκεί που έφτιαχνα, αλλά ακόμα δεν γίνεται. Νίκο, καλώς ήρθες στο αμάξι μου. Ή αλλιώς... Στο κοτέτσι μου. Πάμε πάρουμε ένα καφέ. Ούτε το μικρόφωνο πήγα και έδωσα αυτό που το road που είναι εκεί, σαν το κουνελάκι που βάζουν εδώ, και δεν το έχω. Το έχω στην τσάντα μου. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Καφέ. I want the brown. Έλα, καληνύχτα. Έφτασα στον προορισμό μου. Δεν είναι background. Όχι, είναι όλα αληθινά. Πάρα πολύ ωραία η θάλασσα. Πολύ ωραίος καιρός. Είναι όλα αληθινά. Ναι, θα σου πω. Φίλε, τα μισό τα αεροδρόμια, τα μισό. Τα μισό. Πάμε Βιέννη. Και από εκεί θα πάμε οδικός στην Κροατία για να παίξουμε στο Pannonia Rock Festival στο Osijek στην Κροατία με Web. Και μετά θα ακολουθήσει άλλο ένα οδηγορικό, οδικός δηλαδή. Και ελπίζω να ακούγομαι, γιατί πάλι δεν έχω βάλει το μικρόφωνο, γιατί το έχω κομμένο με στην τσάντα και τρίβουνε καφέ πίσω. Μετά θα κατευθυνθούμε στην Τσεχία, όπου εκεί πέρα παίζω ως session member μπάσο με τους Drama Noir και θα δούμε το Rock Castle Festival. Τις μισό ρε φίλε, τις Έχω πάρα πολύ καιρό να έρθω στη Βιέννη και να κάνει ζέστη. Εδώ ετοιμάζουν τα παιδιά τα πράγματα πίσω και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε, θα πάμε προς το Μπρουνό στην Τσεχία. Κάτι θα βρούμε να φάμε, υποτίθεται, στο δρόμο, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, και το ταξιδάκι συνεχίζεται. Κάνω cut εδώ ή εδώ, cut, άλλο cut, και αυτό το cut, και αυτό το cut, και αυτό το cut. Όλα θα τα φτιάχνω στο edit σαν ηλίθιος και εντάξει, θα τα πούμε όταν ξανανοίξω την κάμερα, κλασικά. Μόλις έχουμε ξυπνήσει, είχαμε περάσει τη νύχτα στο Μπρουνό στην Τσεχία και θα φύγουμε τώρα να πάμε στην Κροατία. Έχουμε γύρω στις 5-6 ώρες δρόμο. Για να κάνουμε το out. Για να κάνουμε το live web. Ίσως όταν δεν έχω πιει καφέ δεν μπορώ ούτε παιδιά ούτε φράγκα διαλόγου. Υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει. Είναι εδώ ο Νίκος πίσω από την κάμερα και αυτό. Θα χρειάζεται να κάνω αυτό το selfie, το κάνω. Εδώ καφέ τώρα. Δε, κλείστε το. Μετά από αρκετές ώρες στο δρόμο, φτάσαμε από τον Μπρουνό στο Osijek, 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 σε πουλτούρα. Φτάσαμε στο location του Pannonian Festival, το βλέπετε εδώ πίσω μου.
Έχω έρθει εδώ να κάνω το σπικάζ μου. Έχουν βάλει μουσική από τα ηχεία και δεν θα ακουγόμουν με τίποτα από εκεί. Γενικά φαίνεται ένα αρκετά ωραίο έτσι local festival. Θα σας πάω και λίγο να δείτε πώς είναι η φάση γύρω γύρω. Είναι σε ένα τεράστιο πάρκο. Έτσι, πολύ ωραίο. Δεν περίμενα έτσι να συναντήσω εδώ. Πολύ όμορφο. Δίπλα στο ποτάμι. Κάνει πάρα πολύ ζεστή. Παραδιανόητα πολύ ζεστή. Μία έρχεται το σκυλί, μία έρχεται η Hellfire. Δεν μπορώ να κάνω, βλέπω και είναι και κουνούπια παντού. Λοιπόν, το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει, έχουμε έρθει λίγο πιο μακριά για να μπορέσουμε πάλι να μιλήσουμε. Hellfire, θες να πεις τίποτα ή απλά χορεύεις? Χορεύω. Είναι γιατί προφανώς είναι ένα dance festival. Τι θέλω να πω, ναι, επειδή έχει ξεκινήσει, δεν, είπα να πεταχτούμε να σας πούμε ένα γεια, διότι τώρα τίποτα, πάμε να ετοιμαστούμε σιγά σιγά, να στήσουμε τέτοια γαμού, τα κουνούπια, εντάξει, wow. Ελπίζω να καταφέρουμε να παίξουμε έχονται στούχας, κοίτα εδώ, και να κρατήσουμε το κέρατό μου, το αίμα. Σας κλείνουμε γιατί μας έχουν κάνει επίθεση ότι ελικόπτερο υπάρχει, έλα γεια. Introduce ourselves. We are Web from Athens of Greece. We're really happy to be for the first time in your beautiful country. We're honored and we want to give you a good time to a dark place. Do you want to come with us? We welcome you to the dark web. Yeah.
Καλημέρα σε όλους. Το θέμα είναι το εξής. Ναι, χθες παίξαν οι Web στο Pannonian στην Κροατία. Ήταν μια εμφάνιση που αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν ότι είχε αυτό το γνωστό vibe που ξέρω ότι έχουν και λατρεύω στις συναυλίες στο Web. Τουλάχιστον εγώ αυτό εξέλαβα, ελπίζω και ο κόσμος να το εξέλαβε τόσο καλά. Έτσι λέγανε. Το θέμα είναι όμως που θα σας έχω διηγηθεί και θα έπρεπε από χθες να έχω κάνει βίντεο γι' αυτό, ότι τελικά δεν είχαμε, κάτι έπαιξε πολύ περίεργο με το ξενοδοχείο μας. Ξεκινήσαμε, φύγαμε από το φεστιβάλ μία ώρα τη νύχτα. Είχαμε σκοπό να κάνουμε απλά ένα ντους και να ράξουμε λίγο και να ξεκινήσουμε να φύγουμε, να κατευθυνθούμε προς Τσεχία για το Rock Castle, αλλά όχι. Όχι. Πήγαν όλα στραβά. Μέχρι τις 4 η ώρα περίπου ψάχναμε να βρούμε, να βγάλουμε άκρη με το ξενοδοχείο μας, το οποίο ήταν overbooked. Εντάξει, προκειμένου να μείνουμε στο δρόμο, ξεκινήσαμε σε ρί από το ένα live να πάμε στο άλλο. Λέω να κλείσω λίγο το edit εδώ για το τούνελ, γιατί δεν φαίνομαι καθόλου. Τι έλεγα που είχαμε μείνει, ναι. Λοιπόν, φύγαμε λοιπόν 4 η ώρα από εκεί. Τώρα είναι 8.30 ήδη, είμαστε στο δρόμο. Για να δώσω να καταλάβετε σε τι κατάσταση έχω φύγει, έτσι. Δεν έχω ξεβαφτεί καν καλά και είμαι ακόμα με τα ρούχα της σκηνής. Έχω βγάλει μόνο τα περικάρπια. Δηλαδή πάω κυριολεκτικά από το ένα live στο άλλο. Τόσο metal, τόσο rock and roll, τόσο δηλαδή, τόσο χωριάτικο λουκάνικο μας έχει μπει, φύγαμε. Λοιπόν, κατευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή ηρωικά προς το Rock Castle της Τσεχίας. Τώρα ποιοι είμαστε εμείς που κατευθυνόμαστε, κάτι στα τα έχετε μπλέξει. Παίξαμε με Web, είπαμε στην Κροατία και τώρα είμαι εγώ με τον Νίκο, το Σάμιο και με τον Κώστα, το DM μας. Εμείς οι τρεις κάνουμε όλη αυτή τη φάση, πάμε να βρούμε τους υπόλοιπους drama noir στο Rock Castle και παρακαλώ μην παρεξηγήσετε καθόλου αυτό το σπικάζ, γιατί δεν έχω πιει καφέ, δεν έχω κοιμηθεί καλά, δεν τίποτα, όλα είναι rock and roll τώρα, rock and roll, τίποτα άλλο, ροζ σουφράκι. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να καταφέρω να πληθώ, να ξυριστώ λίγο γρήγορα όταν φτάσουμε στο φεστιβάλ. Πάμε για το δεύτερο συνεχόμενο φεστιβάλ μέσα σε 2 μέρες χωρίς ύπνο. Μόνο metal. Καταφέραμε και φτάσαμε επιτέλους στο Rock Castle στη Τσεχία. Βρίσκομαι στο backstage. Σήμερα παίζω session bassistas με τους Drama Noir. Ήτανε ζόρι αυτό μεγάλο. Εντάξει, ήρθαμε, κάναμε ένα ντουζάκι εδώ λίγο έτσι να χαλαρώσουμε, να ξυπνήσουμε, γιατί είμαστε άϊπνοι 2 μέρες και σε περίπου 3 ώρες, αν δεν απατώμε, παίζουμε. Αυτό, πάμε να δούμε το stage. Να δούμε λίγο what's what. Σας δείξω ίσως όσο μπορέσω το φεστιβάλ. Και να δούμε πώς θα βγει αυτό το τριήμερο δίχως ύπνο. Αλλά νομίζω ότι είναι έτσι ένα πολύ καλό 48ωρο. We'll be right back.
Ανεβαίνω λίγο να τσεκάρω το stage. Εδώ σήμερα βλέπετε και τον κόσμο πίσω μου. Πάμε πάνω να δούμε, να τσεκάρουμε τι παίζει. Γενικά νομίζω το έχω. Επίσης αυτός εδώ ο φίλος μου φοράει το πιο γαμάτο μπουφάν. I'm just talking about the jacket. It's nice, isn't it? Yeah, it's hot, but it's nice. Who cares? Μ' αρέσει. Θα πάει καλά. Νιώθω confident. Έχω ξυπνήσει. Ήπια ένα δίπλο εσπρέσο και ένα Red Bull τώρα. Όλα καλά. Αυτά τσεκάραμε. Πάμε λίγο να ξεκουραστούμε λίγο ακόμα. Και μετά από αυτό θα επιστρέψουμε. Εδώ όπως περπατάω βλέπετε και τα πράγματα των creator. Γιατί παίζει αυτή τη στιγμή πάντα, οπότε υπάρχει πολύ ήχος, υπάρχει μεγάλη ένταση. Σας δείχνω λίγο έτσι γύρω γύρω με ένα timelapse στο φεστιβάλ. Γιατί πρέπει να πάω να ετοιμάσω τα πράγματα, διότι σε μία ώρα περίπου από αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε να κάνουμε το changeover μας. Έχει πολλά μαγαζάκια, φαΐ, ρουτισμό, διάφορα. Τα βλέπουμε λίγο στα γρήγορα, θα τα δω μετά με την ησυχία μου να τελειώσει πρώτα τη δουλειά. Είναι χώρο και γλεντάει η χαρά. Λαραραρα, λαριραρα, σαν αεράκι του Μάη φυσάει η χαρά. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να στήσουμε. Έχω ήδη βαφτεί. Παίρνω τα οργανάκια μου και πάω να παίξω με τους Drama Noir. Και ευτυχώς για εσάς δεν θα τραβήξω εγώ τα πλάνα που θα ακολουθήσουν από εκεί. Ωρε φίλε, βαράει ο ήλιος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε για δεύτερο live μέσα σε δύο μέρες με διαφορετική μπάντα, σε διαφορετικό ευρωπαϊκό φεστιβάλ. Χωρίς ύπνο δεν πειράζει, black metal, φύγαμε.
Δεν ήταν πολύ εύκολες μέρες. Τελειώσανε. Σας πήρα μαζί μου σε ένα πολύ σύντομο ταξίδι που έγινε μέσα σε δύο μέρες ουσιαστικά. Με ένα συνεχές δρομολόγιο, μουσικό δρομολόγιο. Δύο συναυλίες με δύο μπάντες, με την μπάντα μου τους Web και με τους Drama Noir, στους οποίους παίζω μπάσο ως CS και member. Είδατε λιγάκι από κάποια φεστιβάλ, δύο φεστιβάλ του εξωτερικού, ένα μικρότερο, ένα λίγο μεγαλύτερο. Είναι local φάση, αλλά ο κόσμος το στηρίζει πολύ, όπως βλέπετε. Τα στηρίζουν πάρα πολύ και τα στηρίζουν και με ένα ιδιαίτερο πάθος, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, και ο κόσμος που είναι μέσα, καθώς επίσης και οι άνθρωποι που περιστοιχίζουν το φεστιβάλ. Να ξέρετε ότι στα φεστιβάλ αυτά γενικά και η μουσική και τα κρου που τρέχουν από πίσω, σε όποια και να πηγαίνετε, παίζει πάρα πολύ κούραση για να περνάει όμορφα ο κόσμος, για να έχει αυτό που λέμε το metal και όλα αυτά που έχει να δώσει τα δώρα, μία από τις ωραιότερες μουσικές που γνώρισε ο κόσμος μας, για μένα. Πάω πίσω, έκανα μερικά ψώνια, μίλησα με κάποιους καινούριους φίλους, δεν σας λέω τι, θα τα πούμε από κοντά όταν θα έρθει η ώρα. Πάω να μαζέψω το καμαρίνι και να πάρουμε το δρόμο για το σπίτι που μας περιμένει για λίγες ώρες, να κοιμηθούμε μέχρι να πάρουμε το αεροπλάνο και να γυρίσουμε Αθήνα.